Κυρίες και κύριοι, για μια ακόμη φορά ακούσαμε το γνωστό κυβερνητικό τροπάρι. Ατομική ευθύνη, ατομική ευθύνη, ξανά ατομική ευθύνη, ατομική ευθύνη στην ιωστή και με τη δευτερολογία. Λες και βρισκόμαστε ακόμα στο Μάρτιο, στον Απρίλιο, λες και δεν έχουν μεσολαβήσει όλα τα γεγονότα που μας έφεραν ως εδώ. Αερολογείται βέβαια, και πρωτολογώντας και δευτερολογώντας, κύριε Πρωθυπουργέ, σε συγκεκριμένες προτάσεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν το μόνο που καταφέρατε είναι αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά, να παίξετε ένα δικοματικό παιχνίδι ξανά και εδώ μέσα, δηλαδή να δώσετε κάποια πάσα στον κύριο Τσίπρα, όπως και αυτός με τη σειρά του να σας δώσει τις δικές του πάσες, εσείς απευθυνόμενοι σε ένα ακροδεξιό αντιδραστικό ακροατήριο που σας ενδιαφέρει μετά την δίκη και όλα της Χρυσής Αυγής και την καταδίκη της ως εγκληματική οργάνωση ή της ελληνικής λύσης ή τέλος πάντων αυτού του χώρου όλων. Και ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος βέβαια, όπως πάντα, σε ένα ακροατήριο πρώην οπαδών του ΠΑΣΟΚ, μελών του ΠΑΣΟΚ, στελεχών του ΠΑΣΟΚ, του κέντρου, κέντρου αριστερούς, αριστερούς κλπ. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πορεία. Βέβαια, έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός, ξέρουμε όλοι τι γίνεται και μπορούμε να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα πλέον και να κρίνουμε και την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και φυσικά γνωρίζουμε πλέον όλοι εδώ μέσα, όπως γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, ότι αυτός ο δρόμος που αποθεώνει κυρίως την ατομική ευθύνη για να κρύψει την κρατική, την κυβερνητική ανευθυνότητα, είναι ακριβώς αυτός ο δρόμος που σήμερα καταραίει με πάταγο, με κρότο. Άλλωστε, αυτό πλέον το ομολογούν ακόμη και τα κυβερνητικά στελέχη και το ομολογούν γιατί τα γεγονότα είναι και πεισματάρικα και η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, είναι και ότι και αυτό που είπε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, που παραδέχτηκε κοινικά ότι αν βάζαμε οριζόντια 70-διάωρο τεστ για είσοδο το καλοκαίρι, θα έμπαιναν στην Ελλάδα μόλις 100.000 τουρίστες, αντί για 4,4 εκατομμύρια. Έτσι είπε ο κύριος Υπουργός του Τουρισμού. Αυτή την κοινική ομολογία έκανε, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά τους όρους με τους οποίους έγινε το άνοιγμα του τουρισμού τους προηγούμενους μήνες, που δεν ήταν άλλοι από τα πρωτόκολλα των μεγάλων ξενοδόχων, των tour operators, των αεροπορικών ομίλων, των εφοπλιστών και πάει λέγοντας. Επιβεβαίωσε δηλαδή εκείνο που ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση κρυφό καμάρι, ότι παίξατε την υγεία του λαού στο τζόγο των μεγάλων, πολύ μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών, αλλά τη συνολική πολιτική διαχείριση της πανδημίας. Γιατί όλοι σας έχετε στήσει μια οικονομία απόλυτα εξαρτημένη από τον τουρισμό, από τις μεταφορές. Αυτή είναι άλλωστε η περίφημη εξωστρέφεια που έχετε κάνει σημαία σας χρόνια τώρα, τη στιγμή που υπονομεύσατε και εξακολουθείτε να υπονομεύετε υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Και είναι από τους λόγους που βιώνουμε βέβαια πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έντονα και βαθιά την οικονομική κρίση. Η εικόνα που παρουσιάστηκε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό βιάζει την ίδια την πραγματικότητα. Αυτή δηλαδή που περιγράφουν οι ίδιοι οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι συλλογοί τους. Γιατί εδώ δεν μπορείτε να επικαλείστε τους επιστήμονες à la carte. Όσοι συμφωνούν πολιτικά μαζί σας έχουν ανώτερη επιστημοσύνη και όλοι οι άλλοι λένε ψέματα ή είναι ανίκανοι. Εμείς σας καλούμε να πάτε μια μέρα στον Ευαγγελισμό, στο Σωτηρία, στο Γεννηματά, στο ΑΧΕΠΑ, να συναντήσετε τους γιατρούς, να συναντήσετε την εκλεγμένη δημοκρατικά ηγεσία τους, την Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών, που εδώ και 8 μήνες αρνείστε να τους συναντήσετε. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι υπάρχει σκέψη στη Λάρισα
με δεκάδες κρούσματα καθημερινά, να βγει εκτός μάχης COVID το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και όλα τα περιστατικά να πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο. Θα είναι, σας προειδοποιούμε, ολέθριες οι συνέπειες. Γι' αυτό προειδοποιούν και γιατροί και του Πανεπιστημιακού και του Γενικού Νοσοκομείου. Τι λένε αυτοί οι γιατροί, οι υγειονομικοί, που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης? Λένε πάρτε μέτρα τώρα. Αυτό που σας λένε όλα τα πολιτικά κόμματα, που σας λένε όλα τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι, οι φορείς, ο ελληνικός λαός, που σας λέει το ΚΚΕ. Κάντε προσλήψεις τώρα. Επιτάξτε τον ιδιωτικό τομέα τώρα, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί και ο κορονοϊός, αλλά και οι υπόλοιπες ανάγκες για την υγεία του λαού. Δεν μπορούν να περιμένουν αυτές οι ανάγκες και δεν μπορεί το σύστημα υγείας να μετατραπεί κάτι που έχει ήδη γίνει σε σύστημα υγείας της μιας νόσου. Ανάμεσα στις ομιλίες πριν από λίγο, ενημερώθηκα επίσης ότι ειδοποίησαν το ΙΚΑ Ταύρου ότι αύριο το πρωί πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία του εκεί και μεταφέρονται όλοι, και οι γιατροί και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό, στον Κεραμικό. Να πώς συρρυκνώνονται δημόσιες δομές υγείας. Και φυσικά τα αιτήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος, ούτε η συζήτηση εδώ μέσα. Αφορούσαν και την παιδεία και τα σχολεία, αφορούσαν και τα μέσα μεταφοράς και την ανάγκη αποσυμφόρησης, αφορούσαν τους χώρους δουλειάς για τους οποίους δεν μιλάνε οι περισσότεροι, γιατί εκεί οργιάζει η εργοδοτική αυθαιρεσία. Από την απόκρυψη κρουσμάτων κορονοϊού μέχρι τις πιέσεις σε εργαζόμενους που ασθενούν για οποιονδήποτε λόγο να πάνε οπωσδήποτε για δουλειά. Αλλιώς έχουν την απειλή της απόλυσης. Άρα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, πριν μιλήσετε για τη διασκέδαση των νέων, θα έπρεπε να μιλήσετε για τα πάρτι κορονοϊού στα μέσα μεταφοράς, στους εργασιακούς χώρους. Πριν μιλήσετε για περιστατικά ατομικής ανευθυνότητας, που κανείς δεν αμφισβητεί εδώ μέσα ότι υπάρχουν, θα έπρεπε να μιλήσετε για τη δική σας ανευθυνότητα και την επιλογή να μην πάρετε έγκαιρα τα αναγκαία και αυτονόητα μέτρα. Αντί για αυτό τι κάνατε, επιτεθήκατε σε μαθητές, επιτεθήκατε σε εκπαιδευτικούς, ηρωνευτήκατε το αίτημα για περισσότερα δρομολόγια, για περισσότερα λεωφορεία, επιτεθήκατε στους πάντες που δεν υπέκυψαν στον αναρθολογισμό για την αποκλειστικότητα της ατομικής ευθύνης και επέλεξαν να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας. Επιτίθεστε τώρα και σε όλους, οι οποίοι και σε εμάς ιδιαίτερα προς το Κομμουνιστικό Κόμμα απευθυνθήκατε, που τηρώντας όλα τα μέτρα θέλουν να τιμήσουν για μια ακόμη φορά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πριν προλάβει μάλιστα να κατέβει από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, κυκλοφόρησε η είδηση της παρέμβασης του εισαγγελέα για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, που εσείς οι ίδιοι λέτε ότι δίνει μια ηρωική, μια τιτάνια μάχη, για το φετινό γιορτασμό του Πολυτεχνείου, ο οποίος βέβαια θα γίνει και συμβολικά και με όλα τα μέτρα προστασίας κλπ. Και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Εκεί φτάσατε λοιπόν. Και μη μου πείτε δεν στείλατε εσείς τον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας πήρε πρωτοβουλία. Οι εισαγγελείς ακούνε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και ταυτόχρονα ακούνε και τα διάφορα, όχι μόνο παπαγαλάκια σας που τους καλούν και εγκαλούν τον κόσμο, τους αγωνιζόμενους γιατρούς, και στέλνει τον εισαγγελέα εκεί λοιπόν, όλους αυτούς δηλαδή που με μάχη, με αυτοθυσία δίνουν τη μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές και μάλιστα χωρίς τα απαιτούμενα μέσα και υποδομές που είναι δική σας αποκλειστικά ευθύνη να το λύσετε. Τι ακριβώς κάνετε? Ξεκινάτε βιομηχανία μήπως μηνύσεων, διώξεων σε ομοσπονδίες, σε εργατικά σωματεία, σε φοιτητικούς συλλόγους, σε συλλόγους γιατρών που ήδη έχουν βγάλει ανακοινώσεις, και αυτοί είναι εκατοντάδες
σε όλη τη χώρα. Σας πληροφορούμε, αν δεν το ξέρετε, για το γιορτασμό, για την πορεία του Πολυτεχνείου. Όπως αποδεικνύεται, το πρόβλημά σας είναι το περιεχόμενο του γιορτασμού, που φέτος τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματά του δένονται και με τα αιτήματα και την πάλη των εργαζομένων για μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων τους. Και αφήστε τις οδηγίες και το κούνημα του δαχτύλου προς το ΚΚΕ για το ποιος τηρεί ή δεν τηρεί τον νόμο, ποιος τον τηρεί και ποιος δεν τον τηρεί. Το αποφασίζομεν και διατάσσομεν, με τις οποίες διάφορες υπουργικές αποφάσεις έρχεστε και υλοποιείτε και όχι σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματικούς νόμους, δεν είναι καν ούτε αυτό το πνεύμα, ούτε το γράμμα του νόμου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και αλήθεια εδώ που τα λέμε, για ποιο νόμο μιλάμε? Το νόμο αυτόν που σας επέβαλε η Βρετανογερμανική εταιρεία, αυτός ο τεράστιος όμιλος, η πολυεθνική, για τον τουρισμό και τα ταξίδια, και τον υλοποιήσατε στον τομέα του τουρισμού με τραγικά αποτελέσματα για τη χώρα. Τα ίδια λέγατε για όλες τις κινητοποιήσεις, για όλες τις διεκδικήσεις και για την Πρωτομαγιά. Τα ίδια μας λέγατε πριν γίνει η Πρωτομαγιά και μετά όλοι, εκτός από εσάς βέβαια, έδιναν συγχαρητήρια στο ΠΑΜΕ, έδιναν συγχαρητήρια στα σωματεία, στο ΚΚΕ, στην ΚΝΕ. Τώρα βέβαια θέλετε να πάρετε εσείς συγχαρητήρια από τον Αμερικάνο πρέσβη. Και προφανώς γι' αυτό το ανεβάσατε πάρα πολύ αυτό το ζήτημα σήμερα, χωρίς να έχει κανένα νόημα ούτε καμία βάση, διότι και οι γιορτασμοί θα γίνουν και τα μέτρα όλα θα τηρηθούν που προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η απαγόρευση μόνο δεν θα περάσει. Βρήκατε την ευκαιρία να περάσετε τόσα, πάρα πολλά αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, όσα είχαν απομείνει βέβαια από προηγούμενες κυβερνήσεις. Και φυσικά έρχεστε εδώ να βάζετε ψεύτικα διλήμματα, ψεύτικα ερωτήματα, αν λέμε ναι ή όχι στο lockdown. Είναι προφανές ότι είμαστε σε πόλεμο. Όπως προφανές είναι ότι αυτόν τον πόλεμο δεν μπορεί να τον διεξάγει αυτή η κυβέρνηση. Όπως επίσης δεν μπορεί να τον διεξάγει και καμιά κυβέρνηση που θυσιάζει την υγεία του λαού στο βωμό των αντοχών εντός εισαγωγικών της οικονομίας. Γι' αυτό και εμείς δεν ζητάμε ούτε υπουργούς κοινής αποδοχής, ούτε ιονείς συγκυβερνήσεις εθνικής ενότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ μπορεί να τα ζητάνε αυτά, γιατί είναι προφανές ότι δεν τους χωρίζει και χάσμα η μεγάλη απόσταση, τέλος πάντων, από αυτή, από τη δική σας πολιτική. Εμείς, σας το λέμε ειλικρινέστατα, δεν σας έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Αυτόν τον πόλεμο μπορεί να τον διεξάγει ο ίδιος ο λαός, οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, βάζοντας το επίκεντρο τις ανάγκες τους, αυτές που όλοι εσείς θυσιάζετε καθημερινά, στο βωμό ενός συστήματος σάπιου που εν έτη 2020 και πάμε τώρα στο 2021 δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε καν το στοιχειώδες δικαίωμα στην υγεία, στη ζωή. Σας ευχαριστώ.